Deve la veste de liturgie theutu ipsistis. Ιεροφραντών χορός ο Θεός ηλεκτος. Αγαπημένοι μου αδελφοί πνευματικοί εν Χριστώ Αναστάντη, επικαλούμενος ο αμαρτωλός τας ευχάς και προσευχάς σας, βούλομαι να υπώ εις την αγάπη σας ολίγα την άπη, κατά την ειδική σας πρόσκληση και επιθυμία, δια έναν άνθρωπον ο οποίος άρχισε σφραγίδα ανεξίχυλων εις τον ορθόδοξον κόσμο και δι των αγιορείτικων μοναχικών κόσμων. Δια των μακαριστών μας πατέρα Πανάρετον, ο οποίος και κοσμημένος από όλες τις αρετάς του Αγίου Πνεύματος κατά γενική ομολογία, διότι εδώ δεν εγκομιάζουμε, δεν επιτρέπεται, άφησε αγαθή μνήμη εις όλους μας τους αγιορείτας και φιλοθεήτας μέχρι σήμερα έως τέλος της αναπνοής μας. Από το Άγιον Όρος, πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, παρήλασαν στρατιές πολλών ιερομονάχων και μοναχών και διακόνων. Η πλήστη εξ αυτών είναι ταπεινή και αφανής και έδωσαν εντολή, ρητός, άλλη γραπτός, άλλη προφορικός, να μην ομιλήσουμε ποσός δι' αυτούς μετά την κοίμησή του. Οπότε υπακούοντας, εκτελώντας υπακοή, δηλαδή έμπρακτη εφισμοσμένη, σιωπόμενη. Ο Χριστός μας όμως με πολλούς τρόπους αποκαλύπτει, φανερώνει κάποιες αρετές του και κάποιες, αν θέλετε, διοσημείες σε πολλούς εξ αυτών, διότι έχουν φήμη αυσίων ανθρώπων. Ανάμεσα στην στρατιά των μοναζουσών των αγιορείτικων πατέρων, θα λέγαμε, υπήρξε και ένα ιδιαίτερο τάγμα ως ιδιαίτερο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, κάποιοι να ψάλουν, που τους ονομάζουμε ψάλτας, ιεροψάλτας, και ως μοναχοί, ως διάκονοι, ως ιερωμένοι, κληρικοί. Ανάμεσα εις αυτούς υπήρξε ο πατήρ Πανάρετος. Είναι σε πολλούς εις εσάς γνωστός και εις άλλους ακουστός από διάφορα πράγματα, κασέτες, ομιλίες, φωτογραφίες, από κατασάρκα συγγενήσεων, κοϊπά και από άλλους. Υπήρξε όμως ένας συγκεκριμένος μικρός αριθμός μοναχών ιεροψαλτών, οι οποίοι και εις τους άλλους πατέρας ιεροψάλτας εμφάνισαν ως πνευματικοί αυτών καθοδηγητές. Όχι αυτό κατ' αυτό εις την ιεροψαλτική, εις την τέχνη του ψάλι, εις την διδασκαλία ψάλι, εις τα μαθήματα που διδασκόμεθα, αλλά διότι είχαν έκδηλον χάρη Αγίου Πνεύματος και εις την κυριολεξία, όπως λέγει η πρώτη οδή του τετάρτου κανόνα, καθώς ήνοιγαν το στόμα αυτών, η χάρις του Αγίου Πνεύματος δαψιλώς έρεε του στόματός των. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος δηλαδή συνεκίνητας καρδίας για τους Νόας και των επαϊών των γνωστών που γνώριζαν τα μουσικά και εις τους άλλους. Αυτό το χάρισμα, το να ψάλει κανείς αγγελοπρεπώς, όχι ηχητικός εις αότα, αλλά με χάρη Αγίου Πνεύματος, σπανιότατοι και από το Άγιον Όρος παρήλασαν. Θα υπώ δύο, διότι ζω χρόνους στο Άγιον Όρος και δεν κάνει να φέρουμε ονόματα που είναι και σε εσάς γνωστά, δύο και κοιμημένους πατέρας. Κάποιος μοναχός πατήρ εις τα Κατουνάκια Δωρόθεος, Δωσίθεος, ο οποίος ήταν και τυφλός,
και ένας ιερομόνοχος, ο μακαριστός πατήρ Παντελεήμων Κάτσονας, οι οποίοι κατά γενικήν ομολογία πολλών ευλαβεστάτων γερόντων, καθώς έψαλον, έβλεπαν οι άλλοι χάρη ορατός και εις την κεφαλή των και εις το στόμα των, αλλά και εις την καρδία αυτών, δηλαδή τους κινούσαν σε χάρη μετανοίας και ευεξολογητικής προσευχής, πράγμα παλιότατο εις ημάς τους μοναχούς Αγιορείτες. Ο πατήρ Πανάρετος, χωρίς επαναλαμβάνω αμαρτωλός να πλέκω εγκόμια δι' αυτόν τον άνθρωπο, ήτο ένας χαρισματικός μοναχός και ψάλτης, εξού και το μικρό θέμα ο μακαριστός πατήρ Πανάρετος, υπόδειγμα μοναχού και ψάλτης. Αυτά τα ολίγα τα οποία θα πω εισαγωγικά τα γνωρίζετε, αλλά απλώς να τα επαναλαμβάνω εις τα θεοφιλή όντα σας. Τεγελήθη το έτος 1923 και μάλιστα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου εις τα Άγιους Ουδανέικα Πατρών από τους σεμνούς γονείς Γεώργιον και Θεοδόρα. Και αργότερα, εις ηλικία περίπου 47 ετών, τη θέλησε να σπαστεί τον αγγελοειδή μοναχισμό και να γίνει μοναχός εις την Ιερά Μονή του Ομπλού το έτος 1970. Τέσσερες χρόνους μετά, το 1974, γίνεται μεγαλόστιμος μοναχός, ονομάζεται Πανάρετος μοναχός, παραμένει δε εις τη μονή αυτήν 10 συναυτά έτη, 1974, από το 70 συγκεκριμένα, μέχρι και το 1980. Ήτανε μία ημέρα φθινοπορεινή, 25η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 1980, εις την Ιερά Μονή Φιλοθέου, και σχεδόν μισοβροχερή ημέρα, εμείς εις την τράπεζα του κοινοβίου καθαρίζαμε κάποιες ελές, που έρχονται κατά το μεσημεράκι δύο μοναχοί, ο πατήρ Πανάρετος και ο πατήρ Νεόφυτος. Ο πατήρ Νεόφυτος ζει ακόμη, είναι, όπως γνωρίζετε, εις την Ιερά Μονή του Φιλοθέου τόσους χρόνους. Ήταν λοιπόν παραμονές του Αγίου Δημητρίου, του μεγαλομάρτυρος Κημηροβλήτου, με τον λογισμό και την απόφαση της σταθερά να κοινοβιάσουν εις την και στις συζητήσεις που έγιναν με τους πατέρας, με τον πολυσέβαστό μας γέροντα, τον πατέρα Εφραίου, διαπιστώσαμε εμείς τότε αρχάριοι μοναχοί, μικροί στην ηλικία, τη σωματική και την πνευματική, ακόμη περισσότερο τύποι, ότι ο πόθος, ο διακαής αυτών των δύο πατέρων και μάλιστα του πατρός Πανάρετου ήταν δρυμής. Ήθελε μίζωνας πνευματικούς αγώνας, δια τούτο είμαι εγκατέλειψε τον κόσμο τούτον, δια να μονάσει εις το Άγιον Όρος. Και δια τι πάτερ Πανάρετε επιλέξετε την Ιερά Μονή του Φιλοθέως, απήντησε ο μακαριστός γέροντας, απήντησε ο μακαριστός γέροντας ότι ευλαβούμε τον γέροντά σας τον πατέρα Εφραίμ και θέλω να μάθω τα καλογερικά γράμματα έστω και σε αυτή την ηλικία. Ήταν τότε 57 ετών ο πατήρ Πανάρετος. Παρέμεινε στο κοινόβιό μας 13 χρόνια. Τόσους
καιρούς, τον στα έτη, ευδόκησε ο Χριστός μας να ζήσει μαζί μας. Εκοιμήθη ο Σιακός την ημέρα του Αγίου Νικολάου ή το ημέρα Κυριακή, ή το ημέρα Παρασκευή. Εκοιμήθη ημέρα Κυριακή το απόγευμα στις 6 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 1993 είχε ήδη συμπληρώσει το 70ο έτος της παροικίας του. Συχνά μας έλεγε αυτά τα θεόπνευστα λόγια του προφητάνεκτος Δαβίδ: «Τα έτη μόν εν εαυτής εβδομήκοντα έτη, ώστε να είτε ο γνώστης και έμπειρος ότι θα ζήσει ακριβώς τόσο». Και προσθέτεται και το υπόλοιπο: «Εάν εν δυναστείες, 80ο έτη, και το πλοίον αυτόν κόπος και πόνος». Αυτά τα βιώνουν οι γέροντες και οι γερόντισσες, και οι λαϊκοί και οι κληρικοί και οι μοναχοί, όχι λόγω βιολογικής ηλικίας του γύρατος, αλλά κυρίως λόγω πνευματικής ζωής. Έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο. Έχει τεράστια διαφορά η ηλικία, η σωματική από την πνευματική, όταν φτάσουμε εγγύς του θανάτου. Οι διαφορές είναι όσο το βαμπάκι από το σίδερο. Τεράστιες διαφορές, τέλος πάντων. Ο πατήρ Πανάρετος είχε αυτόν τον πόθο, λοιπόν, να ζήσει πνευματική ζωή, το οποίο το κατόρθωσε, ζώντας ανάμεσά μας απαλά, απαλά, όταν το χιόνι. Όταν το χιόνι πίπτει, δεν κάνει καθόλου θόρυβο, μας έλεγε. Έτσι θέλω να ζήσω και εγώ αμαρτωλός. Είχε πόθο να μιμηθεί μερικές εντολές του γέροντός μας, του πατρός Εφραίμ, του Φιλοθεήτου, του Αριζονίτου τώρα, Εσκάρτους. Δια τούτο εις τα προσωπικάς αυτού εξομολογήσεις και συμβουλάς, αλλά και από τους άλλους πατέρες και μαζί όταν συζητούσαμε και με άλλους ευλαβείς κληρικούς που βρίσκοντο εις το Άγιον Όρος και από το Κοινόβιο, ως μέλισσα σημείωνε στο νου του και στα καρτάκια κάποιες ιδιαίτερες συμβουλές που άγγιζαν την ψυχή του. Είχε, επαναλαμβάνω, δρυμή πόθο να ζήσει ποιότητα μοναχικής ζωής, πράγμα που έλεγε: «Το άφησα εις τον κόσμο τόσους χρόνους και πήγαν χαμένοι τόση χρόνια». Βεβαίως, από την αυτογνωσία του και την αυτοκριτική του και από την πραγματική του αυτομιμψία, βέβαια έλεγε την αλήθεια, αλλά οπωσδήποτε ήταν έπαινος δι' αυτόν, διότι ήξεραμε ότι έζησε πολύ οσιακά και εις τον κόσμο, και ως λαϊκός και ως μοναχός. Ο γέροντάς μας τον έδωσε ένα κελάκι στον επάνω όρο, όπως γνωρίζουν εκεί για το Κοινόβιο, διότι προηγουμένως είχαν αναχωρήσει κάποιοι πατέρες και είχαμε παντρώσει την Ιερά Μονή του Κωνσταμονίτου, μισό χρόνο περίπου νωρίτερα, από τα μέσα του 15 Αυγούστου του 1979, και σε εκείνο το κελάκι εμένανε δύο πατέρες, ο πατήρ Μάρκος και ο πατήρ Βαρσανούφιος. Ο πατήρ Μάρκος τώρα μένει στη Μητρόπολη Εδέσης και ο πατήρ Βαρσανούφιος μένει στη Μονή του Κωνσταμονίτου και στο Άγιον Όρος. Αυτά τα δύο κελάκια τα ενώσαμε, τα κάναμε ένα βοηθητικό χώρο, διότι λόγω της ασθενείας του Ζαχάρη και των ενέσεων έπρεπε να έχει έναν ιδιαίτερο χώρο, όχι επαρκή άνετο, αλλά εντελώς βοηθητικό. Και δεύτερον, δια τας αναρρυθμίτους κασέτας που έγραφε ιδιοχείρος. Πώς δεν κουράστηκαν αυτά τα ευλογημένα χέρια, πως δεν κοράστηκαν εκεί τα ευλογημένα μάτια του, να γράφει ώρες ατελείωτες με το χέρι, παρακαλώ, διότι ήθελε να κουράζει και το σώμα του, λέγοντας ότι και ο Απόστολος Παύλος έγραφε τις επιστολές με το χέρι, για να συμμετέχει μέσα και ο κόπος του σώματος. Άλλο να γράφουμε με τις μηχανές, για ευνοείδους λόγους που το κάνουμε όλοι μας,
Και άλλο πράγμα να γράφουμε με το χέρι. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Διότι εκεί αποτυπώνεται και ο κόπος και ο πόνος και ο υδρότας και τα δάκρυα, αλλά κυρίως η χάρη του Αγίου Πνεύματος που δεν εξατμίζεται, δεν φεύγει ποτέ και παραμένει και μάλιστα αυξάνει λογαριθμικώς προϊόντων των ετών στους εφαΐμνες που γνωρίζουν τα πνευματικά. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει τεκμήριο γραπτό ή διοχείριος. Και έτσι λοιπόν ετοίμαζε κασετούλες, θα έλεγε κουστούμια, όπως τα χαρακτηριστικά τα είχε βαπτίσει και τα πρόσφερε φυσικά δωρεάν, πάντοτε όλα δωρεάν, σε πολλούς οι οποίοι ήθελαν να μάθουν βυζαντινή μουσική, ιερά ψαλμοδία. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε εμείς εδώ τι αρχάρι οι μοναχοί, ότι ανάμεσά μας έχουμε έναν θησαυρό σπανίου είδους, όχι μόνο χαρακτήρα πνευματικό ως καλογυρό, αλλά και έναν ιεροψάλτη. Έναν ψάλτη εντελώς διαφορετικό, χωρίς, επαναλαμβάνω, να πλέκεται εγκόπη. Υπήρξαν και έχουμε και άλλους πατέρες. Ο γέροντάς μας τον έβαλε εις των δεξιών χωρών και εις των αριστερών χωρών έψαλε ο πατήρ Ιερεμίας, ο οποίος εκοιμήθηκε. Αμφότεροι εόρταζον την ίδια ημέρα, την πρώτη του μηνός Μαΐου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιερεμίου και του Αγίου Παναρέτου, επισκόπου Πάφου της Κύπρου, του Δαυματούργου. Έτσι λοιπόν εόρταζον οι δύο ιεροψάλτες την ίδια ημέρα μία του μηνός Μαΐου και εμείς τους κάμναμε κάποιες μουσμάδες, κάποια γλυκά, παίρναμε τις ευχές τους, διάφορες συζητήσεις και παραδόξως εκείνη την ημέρα έψαλαν και οι δυο στους χορούς και στο κερουβικό και στο άξονεστή γινόταν πάλι ένας χορός πανηγυρικός, αν θέλετε και πατριαρχικός, για να ψάλλουν κυρίως το άξονεστή προστάθηκο της Παναγίας με μελωδικές φωνές. Όχι τόσο ηχητικός, αλλά πνευματικός. Έχω ακούσει πολλές φωνές και δεν κρίνουμε, δεν χαρακτηρίζουμε, διότι εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία των ψαλτών. Άλλοι είναι που έχουν αυτό το μεγάλο χάρι. Αλλά αυτό που πρέπει να υπώ με τα παρησία, σαν θέτε εξομολογητικός στην αγάπη σας, είναι ότι είναι λίγοι οι ήχοι αυτοί των ψαλτάδων, οι οποίοι μας είχαν ταραχουνίσει την καρδιά προς μετάνοια, πραγματική μετάνοια με τα δακρύων, καταμόνωση στο κοιλί δηλαδή με τα κομμουστινάκια μας και δοξολογητική προσευχή όταν είμαστε στις ακολουθίες. Έτσι λοιπόν διαπιστώσαμε ότι ο πατήρ Πανάρητος και ως μοναχός και ως ψάλτης θα διαπρέψει στο κοινόβιο όσους χρόνους αφήσει ο Χριστός μας να ζήσει στην ευλίγιο παροικία του. Ο μακαριστός πατήρ Πανάρητος είχε πόθο από νεαράς ηλικίας να μονάσει. Προσωπικοί λόγοι τον ανάγκασαν να παραμείνει μέχρι το 47ο έτος εδώ εις τον κόσμο, εις την Πάτρα και εις τα Πέριξ μέρη, πράγμα το οποίο είναι εις τους περισσοφέρους παλαιούς πολύ γνωστό. Έσκαψε όμως πολύ καλά και όργωσε τα σκαρδία των περισσοτέρων με να τους διδάξει την Ιερά Ψαλμοδία και ειδού τώρα η καρπή. Και όχι μόνο εδώ και εις το εξωτερικό. Γνωρίζετε ασφαλώς την τότε λαϊκή ξένη Μακρυγιάννη, ξενήν μοναχή και καθηγουμένη ως μελάνη πλέον μοναχή, τότε ξένη Μακρυγιάννη, τώρα μελάνη μοναχή και καθηγουμένη εις το Σικάγο, εις την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όσοι πήγατε, όσοι για πολλούς λόγους θα μεταβείτε, για πολλούς λόγους αξίζει να επισκεφτείτε αυτό το ευλογημένο γυναικείο κοινόβιο. Είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Ο δε ναός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο Σικάγο, που διαπρέπει η ιερότησα Μελάνη Μακρυγιάννη, όχι μόνο με την ψαλμοδία, αλλά και με την χάρη του Αγίου Πνεύματος που έχει σαν χρυσορός αυτιανός εκεί στο κοινόβιο αυτό,
μέσα στο κέντρο της Αμερικής είναι κάτι το μοναδικό. Ακόμη και τα κοινοβούλια εκεί στο εξωτερικό κάνουν συσκέψεις. Κινδυνεύουμε να αλλάξουμε. Κινδυνεύουμε να γίνουμε ορθόδοξοι. Σιγά σιγά με τέτοια μυαλά, με τέτοιους ανθρώπους, με τέτοιες γυναίκες. Ντρεπόμεθα λέγουν που είμαστε ομοφυλόφιλοι και διαστραμμένοι. Εδώ έχουμε αγνά πρόσωπα. Εδώ έχουμε αγνούς ανθρώπους. Εδώ έχουμε καθαρούς ανθρώπους στην ψυχή και στο σώμα από γεννησιμιού τους που κρατήσαν καλά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και βγήκαν όπως μπήκαν στην Κολυμβήθρα, έτσι είναι μέχρι σήμερα. Γίναν και μοναχοί, γίναν και μοναχές, δεν θα μας κρίνουν. Και τα λέγουν αυτά παρακαλώ και ετερόδοξοι. Όχι μόνο ορθόδοξοι, τα λέγουν και μη ορθόδοξοι. Συζητούν και πόσα άλλα που θα θέλαμε ώρες πολλές. Εμείς οι ευθερείς και τυποτένοι ακούγοντας τέτοια πράγματα εκπληκτόμεθα. Ώστε λοιπόν γίνεται ανακαινισμός του Πνεύματος βεβαίως. Ένας αναβαπτισμός πρωτόγνωρος των πρώτων χρόνων. Ξαναγυρίζουμε στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους με εκείνη την πνευματική ζωή. Αρκεί το Άγιο Πνεύμα να βρει ανθρώπους, σκεύη, σώματα, τέτοια δεκτικά και καθαρά και ταπεινά, για να μπορέσει μέσα από αυτά να καλλιεργήσει και τους άλλους ανθρώπους που φέρει στον Χριστό και στο μοναχισμό και στη μετάνοια και στην ποιότητα Ορθοδόξου Πολιτείας. Μία από αυτές τις ψυχές είναι η γερόντισσα Μελάνη Μοναχή. Και ονομάστηκε τότε Αγία Μελάνη διότι τον μαύρο διάβολο τον μελάνωσε, τον κατακεράνωσε, τον κατακριούργησε νοητός με την λαμπροτάτη και καθαρότατη ψυχή της που άστρεψε περισσότερο της γιώνος. Είναι θεολογικό το όνομα Μελάνη, δεν είναι απλώς οπτικό. Έτσι λοιπόν η καρπή του γέροντος Παναρέτου, που ανέφερα μόνο ένα στο εξωτερικό και εδώ στην πατρίδα μας είναι πάρα πολλές οι ψυχές, θα παραμείνουν και μεταλαμπαδεύεται αυτό το χάρισμα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε πολλές ερωτήσεις, γιατί έχει τόσο δρυμή πόθο συνεχώς να ψάρει και εις τον ναό, όχι πάντοτε, αλλά όταν ήταν εις το αναλόγιο. Αλλά ιστοκυλεί συνεχώς να γράφει ακαταπάστος χωρίς να κουράζεται με τόσες ασθένειες, με τόσες ενέσεις, παρακαλώ, τέσσερις ινσουλίνες, τόσες φορές, τόσους χρόνους, απίντα. Λίγο καιρό ακόμη θα ζήσουμε. Θα πρέπει να βοηθήσουμε όσες πολλές ψυχές μπορούμε, ανάλογα με την ευχή και την ευλογία του Αγίου Γέροντος, του Πατρόνου. Και λοιπόν, εγώ κάνω αυτό που υπακούει ο Γέροντας και με τη δύναμη και την ευχή όλης της συνοδείας αγωνίζουμε. Τη δε νύχτα η γρήπη. Και κοιμάται ο λίγο. Κάτι το οποίο το εγνώριζαν πολλοί ολίγοι. Ή το εξομολόγησαν. Αλλά τώρα που δεν κινδυνεύουμε να υπερηφανευτιαστούμε στα τα λόγια από τον ουρανό, δυνάμωστα εξομολογητικώς να το ευχούμε στην αγάπη. Έκαμε χιλιάδες κόμπους, χιλιάδες προσευχές για όλον τον κόσμο. Είχε ξεπεράσει τα τετριμένα, όχι μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με τον αμαρτωλό και ανάξιο, αλλά και Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, αλλά και Κύριε Ιησού Χριστέ μου δόξας. Αυτή την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ μου δόξαση και το Θεωτό και Παρθένε δόξαση, το έλεγαν τα χείλη του, ο νους και η καρδία του, εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια φορές. Γι' αυτό το έκαμπνε τη νύχτα. Την ημέρα άλλος τρόπος, γι' αυτό προς δόξα Χριστού, το βράδυ άλλος τρόπος πολιτείας. Άγνωστος μέσα σε ένα κοινόβιο. Ξέρετε, είναι μυστήριο πράγμα να ζούμε τόσες ψυχές σε ένα χώρο. Τόσες πολλές ώρες που ούτε και η οικογένεια δεν ζει συνέχεια μαζί. Σπάνια λέγει ο Υιός θα δει τον πατέρα τη μητέρα. Πόσες φορές τα 20 χρόνια θα συνομιλήσει ο πατέρας με τον Υιό, η κόρη με τη μητέρα. Στην πράξη και στα πνευματικά πράγματα είναι μετρημένος ο χρόνος. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Σε εμάς που είναι συνεχώς, το να κρύπτεται κι εμείς διακριτικός και νουμεχός, αυτό είναι ένα ανεξήγητο μυστήριο
που οι πατέρες το ονόμασαν αφανής διάκρισης. Αφανής διάκρισης, δηλαδή και μεταξύ μας να μην γνωριζόμαστε. Χρησιμοποιούσε τον συμβολισμό και έλεγε ότι πως ο Άγιος Ιλουανός ο Αγιορείτης μέσα σε 800 μοναχούς της τότε Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελήμωνος Προσεκού ή το άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Έλεγε ο γέροντας τότε ο Άγιος Ιωάννος, μόνο για να μάθω τα ονόματα των μοναχών του κοινοβίου μου, έκανα μισό χρόνο για να μάθω τα ονόματα. Γιατί διακονίες εδώ, διακονίες εκεί πέρα, πώς να συνδεθούμε και πώς να γνωριστούμε. Όχι μόνο έχεις ονόματος και λίγο περισσότερο και λίγο πνευματικότερο, να μιλήσουμε και λίγο καρδιακά με πόσους θα ανοιχθούμε και πότε αυτό θα γίνει. Γι' αυτό λοιπόν στις ελαχίστους, είσαι εξ αυτών ο αριστότερος όλος, είτε ο πατήρ Σοφρόνιος ο Σαχάρος, ο οποίος είχε μαζέψει σαν απόσταγμα όλη την αγιοπνευματική εμπειρία του γέροντος Σιλωνού του Αγιορείτου και δά λοιπόν τα βιβλία που έγραψε και μετά βοήθησε στην αγιοκατάδειξη αυτού του Αγίου Ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Σιλωνού του Αγιορείτου. Αυτόν τον μυστικό τρόπο μέσα στη Μονή Φιλοθέου έστω ο Χριστός πατήρ Φιλάρετος Φιλοθεήτης. Όταν λοιπόν αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε εμείς οι νεότεροι ότι έχουμε ένα διακεκριμένο μουσικό και μάλιστα δάσκαλο δασκάλων στην ψαλτική, όχι μόνο στην παρασημαντική αλλά και στα υπόλοιπα μέλη, να λέγει και να γράφει, αρχίσαμε να του κάνουμε διάφορες ερωτήσεις. Πολύ ελάχιστες, 2-3 θα υπόσχεσαι με αγάπη σας, είναι θέμα χρόνου. Πατέρ Πανάρετε, αγαπάτε πολύ την ψαλμωδία. Γιατί? Είναι ένα κοινό ερώτημα. Θα το κάνουμε όλοι μας και το κάνουμε συνεχώς. Και πάντοτε θα γίνεται. Κοιτάξτε απάντηση. Κοιτάξτε σκεπτικό. Των αγγέλων η ψαλμωδία είναι η απαντήση τώρα. Και των ανθρώπων η θρηνοδία. Εις τους αγγέλους μόνον αρμόζει το ψάλι. Και μάλιστα δι' Αγίου Πνεύματος, διότι από τη στιγμή που επιήθησαν, συνεχώς ψάλλουν. Δεν συνομιλούν οι άγγελοι μεταξύ τους, το ξέρετε αυτό. Δεν συνομιλούν όπως εμείς. Θα ομιλήσουν σαν λογικά όντα, όταν θα σταλούν εδώ ή εκεί. Μεταξύ τους δεν συζητούν. Μόνο ψάλλουν, ακαταπάστος. Και ακορτάστος και ασυγήθος, αφού είναι απαθέστατα όντα ως νόες καθαροί, και πλήρης Πνεύματος Αγίου, ούτε κουράζονται, ούτε θα εισπνέουν, ούτε θα εκπνέουν. Και λοιπόν, εφόσον ψάλλουν και συνεχώς αυξάνει ο Θείος Πόθος, εις ημάς όμως εδόθη το χάρισμα να ψάλλουμε θρηνητικά, όπως έγραφε τα πέμπτημο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Για να μην απελπιστούμε όμως, για να μην φτάσουμε σε απόγνωση και απελπισία και θα προδείξουμε πράγμα που γίνεται κάποτε σε μερικούς, εδόθηκε σε εμάς μετρίως και οικονομικός το χάρισμα και να ψάλλουμε κατά μίμηση των Αγίων Αγγέλων. Άλλοτε πέθυμα, άλλοτε χαρμόσυμα. Σταυρό Αναστάσιο. Και τα δύο μαζί. Αυτό αρμόζει τους ανθρώπους. Πιο πολύ όμως, θρηνητικά, όταν είμαστε μόνοι στο κελί μας και στην Εκκλησία, ό,τι λέγει το τυπικό της Εκκλησίας. Εφόσον λοιπόν το χάρισμα είναι των Αγίων Αγγέλων και το μοναχικό τάγμα είναι αγγελικό ή εισαγγελικό κυριολεκτικός, θα πρέπει και εμείς να μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους Αγγέλους. Έλα όμως που έχουμε και σώμα, έλα όμως έλεγε που έχουμε και πάθη και μάλιστα συγκεκριμένα πάθη τα οποία δεν μας αφήνουν να εκφραστούμε, είτε είναι ακιδεία, είτε είναι ολιγορία, είτε είναι ζήλια, είτε είναι φθόνος, γιατί ο τάδε ψάλτης έτσι, γιατί ο άλλος ψάλτης αλλιώς και τα διάφορα, το οποίο είναι δεινό, κακό δηλαδή το γένος των ψαλτών, όταν είναι εμπαθέστατο, πράγμα το οποίο έχουν γραφεί πάρα πολλά και είναι ανέκδοτα, όταν κανείς ψάλλει και ψάλλει τόσο πολύ ωραία, αλλά είναι τόσο εμπαθής και διάγει όχι μυστηριακή ζωή. Και έλεγε ότι πρέπει ο ψάλτης πρώτα να κοινωνεί, συνεχώς να κοινωνεί και να μετά να λέγει το κοινωνικό του δήμου του μυστικού. Ήταν αυτής της απόψεως η ασώτης και εφαρμοστής. Βλέποντας λοιπόν τον πατέρα Πανάρη τότε θέλει να μιμηθεί
αυτή την ψαλμοδία κατά μίμηση των Αγίων Αγγέλων γινόταν αυτές οι ερωτήσεις και έμαθαν οι πατέρες όχι μόνο μερικοί να ψάλουν καλά μουσικά, αλλά και περί ουρανίου θείας ψαλμοδίας, δηλαδή πώς ψάλουν οι άγγελοι στον ουρανό με μία αρμονία ανέκφραστη και ανεκλάλητη συμμάχου γηγενής, δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε, αλλά μπορούμε να το μιμηθούμε το κατά δύναμη. Ξέρετε, και αυτοί που ψάλουν και αυτοί που δεν ψάλουν, που δεν έχουν καθόλου το χάρισμα, άμα τα ισόδοκον και στη Βασιλεία των Ουρανών, τους δίνεται χήμα όλοι οι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Πρώτα η αφθαρσία και η ατρεψία που δίνεται σε κανέναν επί της γης. Πρώτα δίνεται αυτό και μετά όλα τα χαρίσματα, επομένως να μπορούν να ψάλουν εισαγγελικά και ακαταπάθως. Έτσι εκεί θα έχουμε δύο χώρους. Ο τι να του πω. Τι να του πω, αυτή η έκφραση του προσώπου που μεταρσιώνει τον βλέποντα, τον φωτογράφο. Που τρέμω πώς να τον φωτογραφίσω. Τι να του πω, δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Αποτυπώθηκε όμως σε μια σπάνια φωτογραφία του αυτό το γαλινό του οφθαλμού, το νοσταλγικό, δηλαδή νοσταλγώ την Βασιλεία των Ουρανών. Νοσταλγώ. Αυτή τη λέξη κανείς για να την πει πρέπει να είναι συμφιλειωμένος με το έλεγχο της συνειδήσεως. Πρέπει να είναι πολύ καλά τακτοποιημένος. Δεν λέγονται τέτοια ψέματα, τέτοιες μεγάλες κουβέντες και διατυπώσεις στο τέλος της ζωής κανενός. Ξέρετε, παίρνει δραματική μορφή η συνείδηση όταν φτάνουμε στο τέλος του γύρου, στο τελευταίο γύρο. Παίρνει μια μορφή αποκαλύψεως. Και έτσι λοιπόν ο πατήρ Πανάρετος έφτασε στο τέλος της ζωής του κατά τον εξής θαυμαστό τρόπο. Την ημέρα του Αγίου Νικολάου ήταν Κυριακή. Λειτουργήσαμε όλοι μαζί, τον κοινωνήσαμε, είχαμε κάποιο διαφορετικό που τον κοινωνούσε συνεχώς, διότι το κλινίδης το τελευταίο διάστημα και κοινώνει συνεχώς και ακαταπάθως με πολλά δάκρυα. Εκείνη την ημέρα, Κυριακή του Αγίου Νικολάου του έτους 1993, μετά τη λειτουργία, σκέφτηκα να μείνω στο κελάκι του αρκετές ώρες. Παρέμεινα, αν θυμούμαι καλώς, περίπου 8 ώρες. Διαπιστώθηκαν και από άλλους πατέρες ότι πλέον φτάνει προς το τέλος ή το καθιστός με το κοποστίνι στα χέρια, έχουν σώα στα σπρένας. Τέλεια διάβγεια πνεύματος. Μνήμη απέραντος, να ενθυμείτε όλα. Αλλά εις το τέλος, σταμάτησε την ευχή και άρχισε να λέγει μία εξής πρόταση. Χριστέ μου, πάρε. Χριστέ μου, πάρε. Χριστέ μου, πάρε. Χριστέ μου, σε αγαπώ. Χριστέ μου, πάρε. Μου το είπε πολλές φορές και έτσι απαλά, ησύχως έσβησε. Έκλεισε στους οφθαλμούς του και κοιμήθηκε. Καθιστός, επαναλαμβάνω, με σώα στα σπρένας, πριν αρχίσει ο Εσπερινός της επομένης 9 του μηνός Δεκεμβρίου. Εκυδέθη την επομένη. Λίγα χρόνια μετά, 4, όπως υπάρχει η τάξη του Αγιώρος, έγινε η ανακομιδή. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να βάλουμε και την κάρα του, δίπλα στη φωτογραφία του. Οι γνώστες ιατροί, οι οποίοι εσπούδασαν αυτή την επιστήμη, οι ίδιοι το λένε, η Εκκλησία το γνωρίζει χρόνια, αιώνες, ότι τα οστά πρέπει να βγαίνουν λευκά λόγω του ασβεστίου που περιέχουν. Αν είναι δυνατόν να πέφτει πράσινο χιόνι, είναι αδιανόητο. Μπορεί να βγάλει η αγελάδα πράσινο γάλα, επειδή τρώει πράσινο χόρτο, αδιανόητο. Έτσι κανένας ο Θεός. Πρέπει λοιπόν τα οστά να είναι λευκά στην ανακομιδή. Όμως, είπαν οι πατέρες, οι λογισμοί, οι εντόμικοι, οι κρυφοί, που λίγοι εξομολογούνται και αυτούς τους εντομικούς λογισμούς, γιατί νομίζουμε ότι οι λογισμοί δεν καταγράφονται από τα δαιμόνια και τους αγγέλους και κάνουμε παρασυνείδηση στις λεπτομέρειες και νομίζουμε επειδή δεν τα δίνουμε σημασία, οι άλλοι δεν τα καταγράφουν. Οι αόρατοι δηλαδή, οι φίλοι μας και οι εχθροί μας.
Λοιπόν, οι κρυφοί λογισμοί, όταν κάνουμε συγκαταθέσεις και εις τους καλούς και εις τους κακούς, τα οστά μας χρωματίζονται. Αυτό είναι μια εμπειρία αγιοπνευματική, αν θέλετε αγιορίτικη, τολμηρή ίσως, την οποία μερικοί δεν τη θεωρούν σωστή, κυρίως επιστήμονες γιατροί, αλλά πλήθη εφαρμογή. Και χρωματίζουν τα οστά. Έτσι λοιπόν, πολλά οστά στενοχρωμιδή έχουν ένα χρώμα υποκίτρινο, κροκοειδές. Είναι αυτό όχι απλώς των σεσωσμένων, αλλά των αγιασμένων ανθρώπων. Όλα τα Άγια Λείψανα, όλα τα Άγια Λείψανα, ίσως να υπάρχει κάποια σπανιώτης εξαιρέσεων, έχουν αυτό το οσιακό χρώμα. Διότι οι ταπεινοί λογισμοί, η ακατάπαυστη αυτομεμψία, η ακατάπαυστη αυτοκριτική τους έκανε να χρωματίζουν τα οστά και μάλιστα το κρανίο, το οποίο θεωρείται και το υπερό παντός ανθρώπου. Εκεί τελεισιουργείται η νοερά προσευχή. Εκεί θα σκηνώσει χάρη στο Αγίου Πνεύματος και στο μεγάλο σχήμα και στις κουρές και στις χειροτονίες και διακόντου και ιερέως και πρεσβυτέρων. Από εκεί θα σκηνώσει χάρη στο Αγίου Πνεύματος να κατέλθει σε όλα τα κύτταρα, σε όλη την ψυχή στο τριμερέ. Αλλά θα ζωγραφιστεί με ανοιξίτελο χρώμα εις αιώνας αιώνων επί της κεφαλής. Έχοντας λοιπόν την κάρα, το κεφάλι, καταλαβαίνουμε και γίνονται σαν αποκαλυπτήρια τους κεκριμένους λογισμούς, τους φεοειδείς, τους αγγελικούς, τους καθερούς, σαν μια ζωγραφιά και αποκάλυψη πώς έζησε ο άνθρωπος. Το ίδιο θα συμβεί και εις εμάς. Επέμεινε δε ότι πρέπει να γίνεται σε όλους μας ανακομιδή. Ρητός. Υπάρχει παράδοση. Κάποιοι βεβαίως δεν κάνουν ανακομιδή, αλλά πρέπει να γίνεται η ανακομιδή για δύο λόγους. Πρώτον, για να δούμε εάν ο άνθρωπος ένιωσε ή όχι. Ξέρετε πώς είναι μέσα στους τάφους την πανιέη και άλλοι, για πολλούς λόγους. Κυρίως ανηθίκους λόγους και μαγείας, που βασκαίνουν και μαγεύουν. Παραμένουν στους τάφους άλλοι, είτε ολοκληρωμένος είτε μερικός. Αυτή πρέπει να γίνει ανακομιδή, να του διαβάσει ο κάθε αρχιερεύς στρατιώτητα γονιστός με συμπρατική ευχή ειδική, με φόνο και δάκρυα, για να λιώσει τουλάχιστον το σώμα, για να ξέρουμε ότι έχουμε λιωμένο σώμα. Κάποτε λέγαμε βγήκαν Άγια Λείψανα, τώρα θα λέγουμε δόξα στον Θεό, έλειωσε το σώμα του και κοιμημένο. Κάτι δηλαδή που αντιστράφησαν οι ώρα. Και δεύτερον, ότι έχουμε εκεί αγιασμένα λείψανα, είτε μερικώς είτε ολοκληρωτικά, και δεν πρέπει αυτός ο θησαυρός ο πνευματικός που είναι πλέον η Όρθια Ορθοδοξία να παραμένει μέσα στον τάφο. Δεν μπορούν αυτά τα λείψανα, τα οστά, να παραμένουν και κρυμμένα. Γι' αυτό και ονομάστηκε επί του Σταυρού κρανίου τόπος. Ενός κρανίου τόπος. Του Αδάμ δηλαδή. Και πότε βρέθηκε η κάρα του Αδάμ να τη θάψει ο Πατριάρχης Αβραάμ? Πού τη βρήκε αυτή την κάρα ο Πατριάρχης Αβραάμ? Μα την είχε ο Άγιος Νόε όταν εισήλθε μέσα στην Κιβωτό. Είναι ιερά παράδοση, μάθημα, να γίνεται ανακομιδή για να έχουμε όλες τις κάρες. Όσοι έρχονται στη Σκήτη βλέπουν κάπου 1435 κάρες που έχουν γίνει ανακομιδές όλων των πατέρων και πολλοί από αυτών είναι οσιοκότατες και ευωδιάζονται, σαν τα κρίνα του Αγρού. Σεβασμιότατε πάντα και δέσποτα. Άγιε Πρωτοσύμπηλε, Πατέρες και Αδελφοί μου, θέλω να με συγχωρέσετε διότι εκφράστηκα έτσι απλά, λιτά και ειλικρινώς, διότι αυτό δεν θέλω να θεωρηθεί σαν ομιλία, αλλά σαν μία έτσι καρδιακή επικοινωνία. Ο Θεός έκρινε και αποφάσισε και τον Πατέρα Πανάρητο. Όσοι θέλουν να μιμηθούν όχι την ψαμωδία του μόνο, αλλά και την πνευματική του Χριστό πολιτεία, ο δυνάμενος χωρείτο και προχωρείτο στη συνέχεια, να το εφαρμόσει στην πράξη. Η σημά τους μοναχούς θα παραμείνει ένα υπόδειγμα, ένας από τους πολλούς, που είναι ο αγαπητός σε όλους, χωρίς να έχει κανέναν εχθρό, χωρίς να έχει πει ποτέ κανέναν κακό λόγο, μα κανέναν για κανέναν ποτέ πατέρα, να μην έχει εκφωνήσει και στο μυαλό του να κάνει συγκατάθεση για κανέναν μοναχό, πλην το εαυτού του. Γιατί με ονομάζουν Πανάρετο και όχι Πανάρετο?
Μα πώς να σε εκφωνήσουν έτσι, τους βγαίνει έτσι, πάτε πανάρχε, να τους πεις πάτε πανάρχε και δεν βγαίνει. Μα εγώ συνεχώς λέω αυτό για τον εαυτό μου. Να μας σκεπάσει διαρκών Αγίος σας, ο Χριστός μας, να ζήσουμε τον υπόλοιπο της ζωής μας εν καλή μετανία. Και όσοι ψάλλουν και μας φέρουν και τα νέα τα παιδιά, διότι αυτό είναι η ιερά παράδοση, κατά μίμηση των Αγίων Αγγέλων, αυτό ανακαινίζει και σώμα και ψυχή. Και ξέρετε ότι οι ψαλτάδες, μάλιστα κάποιοι εξ αυτών, έχουν αυτό το κορκοϊδές χρώμα επί της κεφαλής των, διότι τόσους χώρες, τόση κόπη, τόση ορθοστασία, τόση αγώνες, θα γνωρίζουν λειτουργή στις μεγάλες πανηχίδες και αγρυπνίες. Είναι πάρα πολύ ο κόπος, είναι πάρα πολύ η ευθύνη, ο νους συνεχώς να είναι εκεί κατηλωμένος στον αψάλι και την αγάπη του Χριστού μας, κατά μίμηση των Αγίων Αγγέλων. Σας ευχαριστώ και έρχεστε παρακαλώ και γεμάτους μοναχούς τους Αγιορείτες.